Ο αρθρογράφος του Μαουσκοβσκί, Κάμσαμολε, Μολέ, Δημήτρη Ποπόφ, επικαλούμενος το διαχρονικό σύμβολο της Ρωσίας, ισχυρίζεται ότι η ρωσική αρκούδα έχει εγκλωβιστεί και αυτό ενθάρρυνε πολλές χώρες. Στη στήλη του Ποπόφ με τίτλο «Ο φόβος έχει χαθεί». Ακόμη και η γεωργία υπαγορεύει τους όρους της παράδοσης της Ρωσίας στην Ουκρανία. Ένα καρτούν που βλέπετε του 2014 που μεταφέρει αυτές όλες τις έννοιες που θα ακούσετε και εκφράζονται στη στήλη του Ποπόφ. Είναι ιδανικό. Συνεχίζει. Η ίδια θυμωμένη αρκούδα προκαλεί πολύ διαφορετικά συναισθήματα ανάλογα με το αν είναι εγκλωβισμένη ή τρέχει ελεύθερη στη φύση. Ένα ζώο ελεύθερο που έρχεται κατευθείαν πάνω σου είναι ένας γνήσιος παραλυτικός τρόμος. Αλλά το ίδιο θηρίο που σου γριλίζει από ένα κλουβί προκαλεί μια αντίδραση όπως το «Α, δεν είσαι τόσο τρομερός». Σε ποια θέση βρίσκεται αυτή τη στιγμή η Ρωσία? Ο πρόεδρος της Γεωργίας Σαλόμ Ζουραμπισφιλί δήλωσε σε συνέντευξή του στο Bloomberg ότι μια ειρηνευτική συμφωνία για την Ουκρανία ενώ η συνθηκολόγηση από πλευρά Ρωσία πρέπει να περιλαμβάνει αποχώρηση των ρωσικών στρατευμάτων από την Νότια και την Απχαζία, όπου βρίσκονται από το 2008. Κατά την άποψή του, η Ρωσία έχει χάσει ήδη πρακτικά στι μάχε. Πρέπει να καταλάβει πού είναι τα σύνορά τη. Τα ζητήματα της Γεωργίας πρέπει επίσης να ληφθούν υπόψη. Πόλεμος δεν μπορεί να τελειώσει έω ό,τι η Ρωσία υποχωρήσει από όλα τα κατεχόμενα εδάφη. Διαφορετικά, τονίζει η Δύση θα κάνει άλλο ένα μεγάλο λάθο, όπω αυτά που έγιναν το 2008 κατά τον πόλεμο Ρωσία-Γεωργία και το 2014 στην προσάρτηση τη Κρυμαία και των αποσχισμένων δημοκρατιών στην Ουκρανία. Αυτό σημαίνει αποσεφθεί από όλα τα κατεχόμενα. Λοιπόν, έρχεται εδώ και συλλογάται ο Δημήτρη Ποπόφ. Θα περιμένουμε την Ιαπωνία να απαιτήσει τα νησιά Κιουρίλ. Σας έχω τόσα περιγράψει τελευταία τι γίνεται μεταξύ των δύο χωρών. Τα οποία πήρε από την Ιαπωνία. Το Ένωση Σοσιαλιστικών Σοβιετικών Δημοκρατιών στο Β' Παγκόσμιο Πόλεμο. Να συμπεριληφθούν στη συνθήκη ειρήνης της Ουκρανίας για να απαιτήσει ο Χάνς, προσβολή για τους Γερμανούς, το Καλίνιγκραντ. Και ακούστε εδώ Έλληνες, τρίτον, η Ελλάδα έχοντας κατά νου ποιανού ακριβώς φίλος είναι ο Ερντογκάν, να απαιτήσει επί πονηρού την αποχώρηση των τουρκικών στρατευμάτων από τη Βόρεια Κύπρο. Ακούσαμε και τον πρόεδρο τη Λιθουανία, να Ναοσέντα, επιμένει ότι κανεί δεν πρέπει να φοβάται τη Ρωσία και πρέπει να προχωρήσει με την προμήθεια όπλων στην Ουκρανία. Σαν να λέμε ότι καταφέρνουμε να σβήσουμε τι κόκκινε γραμμέ τη Ρωσία. Και αυτό έχει συμβεί περισσότερε από μία φορέ στο παρελθόν. Για παράδειγμα, η Γερμανία αρχικά είχε δηλώσει κατηγορηματικά ότι θα προμήθευε μόνο θωράκιση σωμάτων στρατιωτών, κράνη και τα συναφή. Τονίζει. Επομένως, έχει και η κόκκινη γραμμή αυτή ξεπεραστεί. Κόκκινε γραμμέ υπάρχουν μόνο μέσα στα κεφάλια μα, τονίζει. Α φωδιάσουμε επομένως την Ουκρανία με μαχητικά αεροσκάφη και πυράβλου μεγάλου βελίνεκου, χωρί καθυστέρηση. Προσέξτε εδώ μια μεταφορά ο Ζέντα δεν έχει και τόσο λάθος της ε, Γεωργίας. Είναι Ναζί από τις κατακόμβες του Αζουπστάλ, οι οποίες αντίθεση με τακτικούς στρατιώτες του ΖΙΡΤΕΣΙΟΥ, των Ενόπλων Δυνάμων Ουκρανίας, δεν ε, θα ανταλλάσσονται και σίγουρα θα διωχθούν τώρα, ξεκουράζονται σε ζεστά τουρκικά κλίματα. Ο στρατό μα τονίζει, εξακολουθεί να ανατριχιάζει όταν θυμάται τι χειρονομίε καλυσθέλησει. Λοιπόν, η ιστορία με τι κόκκινε γραμμέ μα θα πρέπει να θεωρηθεί ότι έχει τελειώσει από τι 24 Οκτωβρίου πέρυσι. Όταν το Υπουργείο Εξωτερικών μα δήλωσε, η Δύση δεν πρέπει να μετρήσει το πλάτο τη κόκκινη γραμμή. Μετά από αυτό το πλάτο, καθώ και μετά από όλε τι καθαρά λεκτικέ επιθέσει στα κέντρα λήψη αποφάσεων, ο φόβο αντιπάλου μα έχει μετατραπεί σε μια στάση. Αχα, δεν είσαι και τόσο τρομερός για την αρκούδα στο κλουβί που λέγαμε. Άλλωστε τονίζει και ο κρανός πρέπει στην Γερμανία ο Λέξι, ο Μακεύγε. Δηλώνει ότι η Ουκρανία θέλει πυρηνικά όπλα ως εγγυήσει ασφαλείας. Όλες οι παραγές της δηλώσεις ότι δεν είμαστε ΝΑΤΟ, δεν θέλουμε να πολεμήσουμε μέχρι τον τελευταίο Ουκρανό, γίνονται αντιληπτές ως αδυναμία και αναποφασιστικότητα. Συζητήσεις που απαιτούν να εκδιωχθούν οι Ρώσοι από όλα τα κατεχόμενα εδάφη δεν θα σταματήσουν. Όσο το η Ρωσία αρχίσει να ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα στην εικόνα του Μόρντορ και των Ορκ, δηλαδή των άγριων, ανελαίτων τον όπως απεικονίζεται στη δυτική προπαγάνδα. Έτσι στο άκουσμα της φράσης οι Ρώσοι έρχονται η μόνη επιθυμία του εχθρού θα ήταν να βρεθεί κάπου πέρα από την τροχιά του Πλούτονα. Η συζήτηση τότε δεν θα σταματήσει ούτε με τη νίκη της Ρωσίας. Θα σταματήσει μόνο με μια νίκη με όλα τα κεφαλαία. Μια νίκη τόσο εκθαμβωτική, καταστροφική που Αμερική θα είναι η πρώτη που θα τρέξει να επιστρέψει την Αλλάσκα. Αν και το υπονοήσει και επιμείνει, αφήστε τη Ρώσικη Αρκούδα προς το παρόν να χαλαρώνει. Για κρυμμένες ειδήσει, έγκαιρη και έγκαιρη ενημέρωση, εγγράψου. Κοινοποίησε να το γνωρίσουν όλοι. Η αλήθεια πάση θυσία εδώ.